Κύριε Μητσοτάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ συμφωνώ ότι πιθανότατα είστε ο κύριος εκφραστής του φιλελεύθερου χώρου αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο η ίδια η Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερη και κατά πόσο η ίδια η έννοια των φιλελευθέρων στην Ελλάδα δεν έχει λιδωρηθεί σε σημείο που να, κάτω από τους τόνους λάσπης που έχει δεχτεί να μπορεί να έχει ένα βιώσιμο μέγεθος, εκλογικό μέγεθος. Ο φιλελεύθεροι είναι ύβρι στην Ελλάδα. Ο φιλελεύθερος φυσικά. Πότε, ποια ένδειξη έχουμε ότι αυτός ο λαός φιλελευθεροποιήθηκε ξαφνικά? Κοιτάξτε, η ίδια η πραγματικότητα θα επιβάλλει αυτή την αλλαγή κατά την άποψή μου. Και να σας πω και κάτι, το χρέος της ηγεσίας δεν είναι να συντάσσεται με την κοινή γνώμη, είναι και να τη διαμορφώνει και να την εκπαιδεύει. Οι αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, αυτές βάζω εγώ στο επίκεντρο ενός φιλελεύθερου ιδεολογικού πλαισίου, είναι αξίες που και σήμερα νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να εξηγηθούν στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αρκεί να τους εξηγήσουμε κάτι, να το καταλάβουν και να πάνε να ψηφίσουν. Υπάρχει και ένα κομμάτι διαπαιδαγώγησης της κοινής γνώμης, ειδικά όταν έχουμε εκχωρήσει την ιδεολογική ηγεμονία στην αριστερά, η οποία δεν εξήγησε ποτέ πώς αντιλαμβάνεται μια κοινωνία στην οποία οι πολίτες έχουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Εγώ έβλεπα πολλά δικαιώματα, δεν έβλεπα καμία υποχρέωση. Λοιπόν, αυτή η απαραίτητη ισορροπία είναι απαραίτητο να υπάρχει. Αλλά να απαντήσω απλά. Όχι, υπάρχει ένα θέμα όμως. Χάσετε τέσσερις εκλογές, έχετε χάσει. Ευρωεκλογές, δύο βουλευτικές και ένα δημοψήφισμα. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Και τις τέσσερις εκλογές τις χάσατε ως φιλελεύθεροι. Όχι. Ως μνημονιακοί, ως μεταρρυθμιστές, ως βάζοντας φόρους στον ένφια. Έτσι χάσατε. Όχι, κάνετε λάθος. Πώς χάσατε, ως κομμουνιστές. Καταρχάς, ως κυκλοθυμικοί, κύριε. Λοιπόν, χάσαμε την. Αφήστε τις ευρωεκλογές στην άκρη, διότι δεν τις αξιολογώ ως μια ιδιαίτερα σημαντική. Ήταν μια ήττα κι αυτή όμως. Ήταν μια ήττα. Από εκεί τούμπαρε το πράγμα. Λοιπόν, άρα γιατί τούμπαρε, διότι δεν επιμείναμε στις μεταρρυθμίσεις. Εγώ το είχα πει. Μα ποιες μεταρρυθμίσεις, γιατί για την ημερομηνία του γάλα το συζητάγατε. Αν θα είναι τρεις μέρες ή πέντε μέρες το φρέσκο γάλα, αυτό είναι μεταρρύθμιση. Δεν μου λέτε η αξιολόγηση στο δημόσιο είναι μεταρρύθμιση. Αυτό ναι. Λοιπόν. Αλλά το γάλα δεν είναι. Το γάλα ήταν παραμονές ευρωεκλογών στο γάλα ήταν η Ελλάδα για το γάλα. Έχει σημασία μεταρρύθμιση. Η ιδιωτικοποίηση σε επιτάχυνση είναι μεταρρύθμιση. Δεν επιτάχυνε τίποτα όμως. Λοιπόν, δεν επιταχύνθηκε γιατί. Διότι από τον Ιούνιο και μετά, ερμηνεύοντας στραβά το εκλογικό αποτέλεσμα, πράγματι έχει δίκιο ο κ. Στατσόπουλος, η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε στις ρίζες της. Ευθύνη Σαμαρά είναι αυτή. Και ευθύνη Σαμαρά, βεβαίως.